Πάρα πολύ μεγάλη χαρά, πάρα πολύ μεγάλη τιμή που είμαι σήμερα εδώ. Τι ωραία οργάνωση, κυρία Κομνηνού. Πραγματικά είναι εξαιρετικό. Μπορώ να πω ότι έχω βρεθεί σε πολλές ομιλίες. Πραγματικά την έχω χαρεί, διότι φαίνεται πραγματικά μια πολύ ωραία συνεργασία, που είναι και το πιο... Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς, και έτσι κλείνω κιόλας. Γιατί πόση πολύ μεγάλη σημασία έχει αυτή τη στιγμή να πηγαίνουμε όλοι χέρι-χέρι. Πρώτα απ' όλα να πω ότι πραγματικά λυπάμαι που δεν μπορέσαμε να γίνει αυτή η συνάντηση διαζώσης. Να είμαστε όλοι εδώ, διότι αν πρώτο πράγμα μάθαμε από την πανδημία, είναι ότι δεν υπάρχει πιο σίγουρη επένδυση από την ανθρώπινη επαφή. Αυτό είναι που λείπει πιο πολύ απ' όλα. Πόση πολύ μεγάλη σημασία έχει η ανθρώπινη επαφή, πόσο πολύ ωραία θα ήταν πραγματικά να είμαστε όλοι εδώ ζωντανά. Ας ελπίσουμε λοιπόν την επόμενη συνάντηση να είμαστε ζωντανά. Υπογονιμότητα και χρόνια νόσος, μετά από την κυρία Σημακοπούλου, να συμπληρώσω κι εγώ λίγο από την πλευρά, την κλινική πλευρά του κλινικού ψυχολόγου που συνεργάζεται με τους γιατρούς, πώς όλο αυτό το κομμάτι το βιώνουν οι ασθενείς και έχει πολύ μεγάλη σημασία και οι γιατροί να μπορέσουν να δουν αυτό το κομμάτι. Ψυχική νόσος λοιπόν και σωματική υγεία. Αυτά τα δύο πηγαίνουν χέρι-χέρι. Η σωματική υγεία επηρεάζει και επηρεάζεται από την ψυχική υγεία. Δεν μπορούμε να την απομονώνουμε, δεν μπορούμε να ξεχνάμε όταν εξετάζουμε έναν ασθενή πόση πολύ μεγάλη σημασία έχει, πώς το βιώνει ο ίδιος μέσα του. Η σωματική λοιπόν υγεία νοσεί από μία χρόνια νόσος, αλλά χρόνια νόσος σημαίνει αρχή χωρίς τέλος. Αυτό το λέω γιατί έχει σημασία να καταλάβουμε το τι αισθάνεται ο ασθενής με το που ακούει ότι μπαίνει σε αυτό το τούνελ. Επί της ουσίας αισθάνεται ότι μπαίνει μέσα σε ένα τούνελ που δεν έχει έξοδο. Ξεκινάω και δεν ξέρω καθόλου πότε θα βγω και αν θα βγω. Είναι πολύ βαρύ το φορτίο. Με το που θα ακούσει ότι έχει μπει μέσα πλέον στη διάγνωση της χρόνιας νόσου, γι' αυτό και σας προσκαλώ με πάρα πολύ μεγάλη ταπεινότητα πόση πολύ μεγάλη σημασία έχει η ανακοίνωση της διάγνωσης. Πονάει η διάγνωση μιας χρόνιας νόσου. Η χρόνια νόσου λοιπόν επηρεάζει την ψυχολογία του ασθενή, την ίδια όμως στιγμή και η ψυχολογία επηρεάζει σε πάρα πολύ σημαντικό βαθμό την πορεία της νόσου. Το ένα επηρεάζει και επηρεάζεται από το άλλο, άρα μπορούμε την ψυχολογία του ασθενούς να την πάρουμε σαν εφόδιο, σαν εργαλείο. Αν μπορέσουμε να τον κερδίσουμε τον ασθενή μας στο κομμάτι της ψυχολογίας, θα είναι πολύ μεγάλο κέρδος μας και στην αντιμετώπιση της νόσου. Πάμε λοιπόν πιο συγκεκριμένα στο αυτοάνοσο. Προφανώς υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα ιατρικά χαρακτηριστικά. Ο τρόπος όμως, το πλαίσιο που το βιώνει ο ασθενής, αυτό είναι ουσιαστικά ατομικό, μοναδικό και ανεπανάληπτο. Γι' αυτό ακριβώς και είναι πάρα πολύ σημαντικό ο ασθενής να μπορέσει να έχει το χρόνο και το χώρο να μιλήσει για το πώς ο ίδιος βιώνει την νόσο του. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, διότι πολύ συχνά πέφτουμε στην παγίδα, επειδή ακριβώς ξέρουμε τα βήματα, επειδή έχουμε συναντήσει πάρα πολλές φορές μια τέτοια νόσο, να αρχίσουμε και να το απαριθμούμε ακριβώς 1, 2, 3 τι θα ακολουθήσει και δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να δούμε ο ίδιος στο δικό του πλαίσιο, τη δική του χρονική στιγμή που γίνεται η διάγνωση, πώς ο ίδιος το βιώνει. Θα σας φέρω λοιπόν ένα κλινικό περιστατικό, αν και υπόθηκαν και πάρα πολύ ωραία προηγουμένως. Η Χριστίνα είναι 30 ετών, έρχεται μαζί με τον σύντροφό της, διότι έχει επιθυμία για τεκνοποίηση, έχει μεγάλη δυσκολία, διότι έχει διαγνωστεί με αυτοάνοση πάθη σε ηλικία 17 ετών. Φέρνω το συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί το φύλο και η ηλικία έχουν καθοριστικό ρόλο στο πώς κάποιος μπορεί να βιώσει και να αντιμετωπίσει τη διάγνωση. Και για να μπορέσουμε να καταλάβω και να βοηθήσω το συγκεκριμένο ζευγάρι, γιατί ξέρετε, το κομμάτι της υπογονιμότητας επηρεάζεται και αυτό, πέρα από το κομμάτι της οργανικής νόσου, πάρα πολύ από το κομμάτι της ψυχολογίας. Πήγα λοιπόν και είδα επί της ουσίας την ιστορία της Χριστίνας. Ξεκίνησα λίγο να πιάσω το κουβάρι από πριν. Πώς επί της ουσίας η ίδια το βίωσε και πώς ξεκίνησε η διάγνωση. Η ίδια λοιπόν, η πρώτη της απάντηση ήταν «αποκλείεται». Είμαι νέα και είμαι απόλυτα υγιής. Στην αρχή λοιπόν, και όπως θα δούμε στην πορεία της Χριστίνας, εξακολουθούσε μέχρι και σήμερα στα 30 της να έχει άρνηση. Γι' αυτό και την άφηνε την νόσο, δεν την ακολουθούσε, δεν είχε σωστή παρακολούθηση. Βεβαίως η επόμενη αντίδραση είναι «γιατί σε μένα», θυμός.
Η διάγνωση μιας χρόνιας νόσους εμπεριέχει μέσα την έννοια του πένθους και της απώλειας. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να το κρατήσουμε, γιατί η ίδια η ασθενής το βιώνει με αυτόν τον τρόπο, ότι επί της ουσίας πλέον τελειώνει μια περίοδος η οποία ήταν προηγουμένως και επί της ουσίας πενθεί την προηγούμενη ξεγνιασιά, την προηγούμενη ανεμελιά. Αν μιλήσετε με ανθρώπους που βιώνουν μια χρόνια νόσο, θα μας πούν πριν τη διάγνωση και μετά τη διάγνωση. Πώς έχουμε εμείς το προ Χριστού και μετά Χριστό, έτσι και εκείνοι μιλούν για προ και μετά. Και όλη τους η πορεία πολλές φορές καθορίζεται από τη φάση που βρίσκεται η νόσος. Άρα, πόση σημασία έχει να καταλάβουμε και να εστιάσουμε στον καθένα ατομικά. Παγίδα λοιπόν η διάγνωση να ουσιαστικά εμποδίσει τη Χριστίνα να χτίσει τη δική της ταυτότητα. Και ξέρετε, πάρα πολύ συχνά η διάγνωση σε αυτή τη συγκεκριμένη νόσο που κουβεντιάζουμε σήμερα έρχεται σε μία περίοδο της ζωής η οποία χτίζεται ταυτότητα. Είναι μια αναπτυξιακή φάση, είτε λέγεται εφηβεία, είτε λέγεται πρώτη ενηλικίωση, όπου εκεί έτσι κι αλλιώς το άτομο είναι πάρα πολύ μπλεγμένο με τον εαυτό του. Οπότε με το που θα έρθει και μια τέτοια διάγνωση, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη παγίδα να γίνει ταύτιση με την ταυτότητα και επί της ουσίας να βιώσει μια βίαιη μετάβαση στην ενήλικη ζωή. Η Χριστίνα, από ό,τι μου είπε, ήδη από τα 17, από τα 18 της, σκεφτόταν κατά πόσο θα καταφέρει να γίνει μητέρα. Ποιο κορίτσι στα 17 και στα 18 σκέφτεται κάτι τέτοιο? Επί της ουσίας βιώνει λοιπόν μια βίαιη μετάβαση στην ενήλικη ζωή. Η παγίδα λοιπόν είναι να ταυτιστεί με την νόσο της. Προφανώς έχω ένα αυτό άνοσο, αλλά δεν είμαι μόνο αυτό. Είμαι και πολλά άλλα πέρα από αυτό. Πάω λοιπόν στην υπογονιμότητα και στο αυτοάνοσο, γιατί αυτά τα δύο εμπλέκονται και αυτά κουβεντιάζουμε σήμερα. Πάλι προφανώς έρχεται το αίσθημα του θυμού, γιατί σε μένα. Έρχεται όμως και το αίσθημα της αδικίας. Μια ζωή παλεύω για πράγματα που σε άλλες γυναίκες είναι αυτονόητα. Αυτό το συνέστημα έρχεται πάρα πολύ συχνά και πνίγει. Έχετε το αίσθημα του φόβου, ακούστηκε πάρα πολύ ωραία προηγουμένως. Γιατί ξεκινάω ένα καινούριο Γολγοθά. Θα τα καταφέρω? Ακόμα και να καταφέρω και να μείνω έγκυος, θα καταφέρω να βγω στην άλλη πλευρά? Και βεβαίως έρχονται και τα στερεότυπα. Έρχεται και το αίσθημα της υποτίμησης. Η Χριστίνα έρχεται από την επαρχία και μου λέει: εμείς στο χωριό μας, τις γυναίκες χωρίς παιδιά, τις λέμε λυψές. Καταλαβαίνετε πως αυτή η νέα γυναίκα έχει να πολεμήσει με τόσα πολλά στερεότυπα στο μυαλό της. Σκέφτεται δηλαδή πρώτα απ' όλα ότι αυτή τη στιγμή μπαίνει σε ερωτηματικό και η ίδια της η ταυτότητα σαν γυναίκα σχετικά με το αν θα καταφέρει να γίνει μητέρα ή όχι. Πόση πολύ μεγάλη προσοχή έχει και εμείς η κλινική από τη δική μας την πλευρά να μην μεταφέρουμε δικά μας στερεότυπα στο δικό μας το μυαλό. Αίσθημα ενοχής, μήπως φταίω εγώ? Μήπως δεν πρόσεξα αρκετά? Γιατί ξέρετε, ένας ασθενής με αυτοάνοσο κουβαλάει πάντως στο μυαλό του ότι εγώ δεν προσέχω τον εαυτό μου, εγώ δεν κάνω καλό. Όμως μια γυναίκα που πάει να μπει στο κομμάτι της μητρότητας και επεξεργάζεται το κομμάτι της υπογονιμότητας, αισθάνεται ότι η ίδια με το να έχει κάνει κακό στον εαυτό της, πολύ πιθανόν αυτή τη στιγμή να κάνει κακό στο βρέφος, στον άντρα της. Άρα βάζει πολλά κομμάτια ενοχής. Και πολύ συχνά η δυσκολία γονιμότητας μεταφράζεται και σαν τιμωρία. Επί της ουσίας αισθάνομαι ότι εγώ δεν είμαι άξια να γίνω μητέρα. Ότι έτσι όπως τα έχω κάνει, καλά να πάθω. Αίσθημα κούρασης. Κουράστηκα. Δεν θέλω άλλο να τρέχω σε γιατρούς. Τρέχω συνεχώς σε γιατρούς από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Υπόθηκε πάρα πολύ ωραία. Ο ένας γιατρός με στέλνει στον άλλον. Δεν τελειώνει αυτός ο Γολγοθάς. Αίσθημα αποκλεισμού και μοναξιάς. Κανείς δεν μπορεί να με καταλάβει, γι' αυτό συμφωνώ πάρα πολύ πόση πολύ μεγάλη σημασία έχουν οι ομάδες. Να μην νιώθω ότι είμαι μόνη μου σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή τη διαδρομή. Και βεβαίως όλο αυτό υπάρχει ο κίνδυνος να οδηγεί σε μία θλίψη. Και εδώ θα κάνω μία μικρή παρένθεση, γιατί για το γενικό κοινό η θλίψη μπορεί να λέγεται να είναι μία λέξη και ένα συνέστημα που το συναντάμε καθημερινά. Αν όμως η θλίψη περάσει πλέον στην παθολογία, μπορεί να γίνει κατάθλιψη. Και η βιβλιογραφία δείχνει ότι το συναντάμε πολύ συχνά σε αυτές τις περιπτώσεις. Η καταθλιπτική λοιπόν σηματολογία συναντάται συχνά σε ασθενείς με αυτοάνοσο και φαίνεται από τη βιβλιογραφία ότι μπορεί μέχρι και ο ένας στους δύο να μείνει αδιάγνωστος. Και ο λόγος είναι ότι πολλά από τα συμπτώματα της κατάθλιψης, της κλινικής κατάθλιψης, συμπίπτουν με συμπτώματα οργανικής νόσου. Όπως είναι σωματική κόπωση, δυσκολία και αναβοκατέβασμα της διάθεσης. Όλα αυτά είναι συμπτώματα τα οποία συμπίπτουν και με την κατάθλιψη
Και κακώς και λανθασμένα θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ φυσιολογικό κάποιος ο οποίος νοσεί με μία σωματική νόσο και μάλιστα χρόνια νόσο που έχει μέσα και σωματικό πόνο, είναι πολύ λογικό να έχει και μία θλίψη και να έχει και μία παραίτηση. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Άρα έχει τόση πολύ μεγάλη σημασία να καταλάβουμε και να επεξεργαστούμε μήπως από πίσω υπάρχει και μία ψυχική δυσκολία. Μην την υποτιμήσουμε. Θέλω να έχετε στο μυαλό μας, να κρατήσουμε και αυτό στο μυαλό μας, αυτό το κύκλο που ξεκινάει από άγχος, θα οδηγήσει στη θλίψη. Η θλίψη θα οδηγήσει στην επιδείνωση και στην παρέτηση, που θα οδηγήσει σε ενοχές και οι ενοχές θα ξεκινήσουν ένα καινούριο κύκλο. Έτσι, όλο αυτό το μπλέξιμο που έχει ο ασθενής στο μυαλό του, που δεν ξέρει τι ακριβώς φταίει, άρα και τι ακριβώς πρέπει να κάνει, είναι που δημιουργεί ακόμα και αυτό το αίσθημα και αυτό τον επαναλαμβανόμενο κύκλο. Τέλος λοιπόν, σήμερα. Σήμερα η Χριστίνα ακολούθησε ατομική ψυχοθεραπεία. Δέχτηκε και εντάχθηκε μέσα σε ομάδα, όπου εκεί ουσιαστικά κατάλαβε και μπήκε στη διαδικασία να αποδεχτεί την νόσο της. Τώρα άρχισε να τη δουλεύει και μπήκε στη διαδικασία να αποδεχτεί την νόσο της. Έτσι λοιπόν αισθάνθηκε λιγότερο μόνη. Έχει πολύ πολύ μεγάλη σημασία αυτό το μοίρασμα. Αυτό κάνουμε και σήμερα. Μοιραζόμαστε. Μοίρασμα λοιπόν μεταξύ μας. Μοίρασμα τις δυσκολίες που μπορώ να έχω για να μην νιώθω μόνη, να μην νιώθω ότι όλο αυτό το περνάω μόνη μου. Άρχισε λοιπόν σταδιακά να παρακολουθεί και να συμμορφώνεται στη θεραπεία της. Μαζί με τον σύντροφο ξεκίνησαν να μιλάνε μεταξύ τους. Είναι τόσο συχνό. Βλέπω συνεχώς ζευγάρια τα οποία έχουν δυσκολία να μιλήσουν μεταξύ τους για τις δυσκολίες τους. Είναι μαζί τους, βλέπω μαζί και δεν μπορούν να επικοινωνήσουν και ο ένας κοιτάζει τον άλλον. Και μόλις βγάλω τον ένα απ' έξω, αρχίζουν και λένε γιατί πράγματα τα οποία είναι τα κρυμμένα μυστικά, τα ανίποτα. Αυτό αρρωσταίνει. Το ανίποτο αρρωσταίνει. Πόση πολύ μεγάλη σημασία έχει να απενοχοποιήσουμε το συναίσθημά μας και να μάθουμε να το επικοινωνούμε χωρίς να έχουμε κριτική διάθεση και χωρίς να πέφτουμε στην παγίδα να ψάχνουμε να βρούμε ένοχο. Στόχος λοιπόν αυτή η δυσκολία να τους ενώσει και όχι να τους χωρίσει. Συμπερασματικά λοιπόν, η ψυχική υγεία είναι αναπόσπαστο κομμάτι στην κατανόηση και στην αντιμετώπιση του ασθενή με αυτοάνοσο. Ουσιαστικό να καταλάβουμε τον τρόπο προσωπικό, μοναδικό, ανεπανάληπτο που κάθε ασθενής βιώνει την νόσο του. Τέλος, να είμαστε υποψιασμένοι για ψυχικές δυσκολίες που μπορεί να υπάρχουν πίσω από μια γυναίκα η οποία έχει αυτή τη σκληρή διάγνωση, ειδικά που μπορεί να σχετίζεται με υπογονιμότητα. Μην την υποτιμήσουμε. Και όπως ξεκίνησα, πολυπαραγωγικές δυσκολίες, πολύπλευρη αντιμετώπιση, απαραίτητη διεπιστημονική ομάδα. Γι' αυτό για ακόμα μια φορά θέλω να ευχαριστώ την κυρία Κομνηνού για αυτή την πολύ τιμητική πρόσκληση. Όλοι χρειαζόμαστε όλους. Σας ευχαριστώ θερμά. Κυρία Κανταράκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εξαιρετική ομιλία σας. Υπάρχουν ερωτήσεις ή σχόλια από το κοινό ή και στο chat. Παρακαλούμε. Ελάτε στο μικρόφωνο. Ελάτε στο μικρόφωνο, θέλετε. Και ψυχοθεραπεύτρια θα προσθέσω. Να πω ότι και μόνο ο τρόπος με τον οποίο μεταφέρετε τις εμπειρίες και τη γνώση σας είναι ψυχοθεραπευτικός. Ήθελα να ρωτήσω απλώς η Χριστίνα, επειδή αναφέρατε ότι στην αρχή αρνήθηκε, όπως είναι το πιο λογικό, με τι αίτημα ήρθε? Αχ, ήρθε με το αίτημα, επί της ουσίας την έφερε ο άντρας της, γιατί πλέον είχε μπει στη διαδικασία. Αυτό. Να το πω πολύ απλά. Όποτε έβλεπε, είχε κόψει τις φίλες της που μέναν εκεί και δεν ήθελε να τις συναντά. Πλέον είχαν κλειστεί στο σπίτι. Έτσι. Μου λέει: όποτε βλέπουμε, περπατάμε στον δρόμο, τρέμω. Μου το έλεγε ο σύζυγος: μήπως πετύχουμε κάποιον με καροτσάκι, γιατί μετά κλαίει όλη μέρα. Μάλιστα. Άρα ουσιαστικά ήταν ο σύζυγος που προέτρεψε. Ο σύζυγος ήταν και είναι τόσο πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτό εκεί ήθελα να εστιάσω, γιατί το φαντάστηκα ότι εφόσον η ίδια αρνήθηκε. Ναι. Ουσιαστικά υπάρχουν τα στηρίγματα στη ζωή μας που μας οδηγούν στις σωστές αποφάσεις και είναι πολύ σημαντικό ο σύντροφος, η συνδρομή του δηλαδή σε όλο αυτό το ταξίδι. Σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Σας ευχαριστώ θερμά και σας ευχαριστώ θερμά για την ερώτηση. Εξαιρετική ερώτηση και πόση σημασία έχει πως οι ανθρώπινες σχέσεις είναι αυτές που μας κρατάνε. Το είπατε πάρα πολύ ωραία, φαίνεται πως είστε και εσείς συνάδελφος. Πόση πολύ μεγάλη σημασία έχει οι ανθρώπινες σχέσεις και ότι αυτή τη στιγμή πλέον και οι άντρες, να το πω γιατί έχουμε και άντρες στο κοινό, ότι πλέον οι άντρες δεν φοβούνται την ψυχοθεραπεία, έρχονται, τολμούν και βλέπουν τη σημασία της ψυχικής υγείας. Θα ήθελα και εγώ να κάνω από τη μεριά μου ένα σχόλιο ότι
Και προ τη μεριά μας και ειδικά οι ρευματολόγοι, οι οποίοι ασχολούνται με νοσήματα που επηρεάζουν την ψυχική υγεία, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο τι λέμε στον ασθενή, πώς του προσφέρουμε τη διάγνωση που καταλήγουμε και να μπορούμε να έχουμε την ικανότητα να μπορούμε να μπούμε στο ψυχισμό του. Είναι πραγματικά μια ικανότητα που θεωρώ ότι αυτό είναι που με καθόρισε και εμένα να ασχοληθώ με την κοίηση, γιατί πραγματικά η ψυχολογία είναι το α και το ω, ακόμα και χωρίς να έχει αυτό άνοσο, η κοίηση είναι ένα τέτοιο αντικείμενο που υπόκειται στο ψυχισμό. Συνεπώς πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο τι λέμε και πώς χειριζόμαστε τον ασθενή εμείς οι γιατροί. Και πάλι συγχαρητήρια, Άννα μου, και πάλι χρόνια πολλά και είμαι ευτυχής που σε συμπεριέλαβα στην ομάδα μου. Σας ευχαριστώ και εγώ, μεγάλη μου τιμή. Και θα ήθελα και εγώ λίγο να σχολιάσω κάτι και να θέσω ένα σύντομο ερώτημα. Στην παρουσίαση της διάγνωσης, της ψυχικής διάγνωσης του προβλήματος, είδα και κοινά χαρακτηριστικά με άλλες νόσους. Παραδείγματος χάρη το χαρακτηριστική αντίδραση του θύμου, που γιατί εγώ. Εντάξει. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλές διαφοροποιήσεις. Και μία εξ αυτών την οποία διέκρινα στην ομιλία σας είναι αυτή ο αγώνας που γίνεται σύγκρισης. Δηλαδή, σύγκριση σε σχέση με την τεκνοποίηση, γιατί όχι εγώ, σύγκριση σε σχέση με τη σχέση μου με τον σύζυγό μου, σύγκριση, το οποίο δεν το βλέπεις σε άλλα προβλήματα. Ποια θα ήταν η συμβουλή σας ως ειδικός σε θέματα υγείας και παιδείας υγείας, θα έλεγα, ακόμα και σε σχολικό επίπεδο, γιατί κάποια πράγματα πρέπει να καλλιεργούνται και πολύ νωρίς, ακόμα και σε πανεπιστημιακό επίπεδο, έτσι. Πώς θα πρέπει όλα αυτά να περάσουν μέσα στην κουλτούρα μας, δηλαδή ο διάλογος, η επαφή με τον ειδικό κτλ. Ένα γενικό σας σχόλιο, γιατί ειδικά τα ρευματοειδή νοσήματα που σχετίζονται με τη γονιμότητα και την κοίηση, σοβαρότατο πρόβλημα για το δυτικό κόσμο, έτσι, είναι κάτι το οποίο νομίζω πρέπει να μας απασχολήσει πάρα πολύ. Ευχαριστώ ξανά για αυτή την εξαιρετική ερώτηση. Εξαιρετική ερώτηση και πάρα πολύ ουσιαστική, γιατί είπατε κύριε Παλό, μια μαγική λέξη. Τη λέξη σύγκριση, που δυστυχώς την ακούμε συνεχώς από την ελληνική οικογένεια από τη στιγμή που έχουμε γεννηθεί. Μαθαίνουμε να συγκρίνουμε τα πάντα, τα αδέλφια μεταξύ τους, τα ξαδέλφια, το γείτονα, ποιο παιδάκι πήρε καλύτερο βαθμό, πώς πήγαν οι υπόλοιποι, πώς πήγαν οι φίλες σου. Δεν έχουμε μάθει καθόλου να αναδεικνύουμε τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και ακριβώς αυτό κουβαλάμε και στην πορεία της ζωής μας σαν ενήλικες. Πώς δηλαδή θα μπορέσουμε να δούμε τη δική μας τη μοναδικότητα και να μην πέσουμε στη παγίδα της σύγκρισης. Οπότε το πρώτο κομμάτι, κυρίως στους γονείς μιλάω, να κόψουμε τη σύγκριση από πολύ μικρή ηλικία. Να εστιάσουμε στο κάθε παιδί ατομικά, να δούμε τη δυσκολία του, αλλά να καμαρώσουμε και το δυνατό του κομμάτι. Είναι τόσο εντυπωσιακό, πως βλέπω οικογένειες που έρχεται η μαμά και αρχίζει και μου λέει όλη την αγωνία της για το κορίτσι. Είτε λέγεται παχυσαρκία, είτε λέγεται κάποια δυσκολία που μπορεί να έχει κυρίως στους βαθμούς, είτε σε κάποιο πολλό δε μάλλον αν κουβαλάει ένα χρόνιο νόσημα, που αρχίζει και πέφτει όλο το βάρος της οικογένειας, και αυτό θα μπορούσε να είναι μια ωραία έτσι, συνάντηση να έχουμε εδώ, να μιλήσουμε για το πώς η οικογένεια μπορεί να ουσιαστικά αγκαλιάσει μια τέτοια δυσκολία, γιατί η χρόνια νόσος είναι μια οικογενειακή υπόθεση. Όλη η οικογένεια το σηκώνει όλο αυτό. Είδατε, έφερα ένα ζευγάρι που ήρθε και μίλησε. Βεβαίως. Πόση λοιπόν η μεγάλη σημασία έχει, και το λέω στους γονείς, μου είπατε, λέω, όλα αυτά τα αρνητικά, όλα αυτά που δυσκόλεψαν επί της ουσίας στην κόρη σας. Δεν μου έχετε πει γιατί την καμαρώνετε, γιατί εγώ βλέπω τόσα πράγματα για να την καμαρώσετε και εσείς έχετε τόση πολύ μεγάλη δυσκολία να την καμαρώσετε και μου φέρετε πρώτο σε αυτό που υστερεί συγκριτικά με κάποιον άλλο. Άρα, ακόμα και επειδή έχουμε και ακαδημαϊκούς καθηγητές εδώ, πόση πολύ μεγάλη σημασία έχει ακόμα και στα έδρανα, είτε είναι σε μικρότερη δημοτικό γυμνάσιο, είτε είναι στο πανεπιστήμιο, πόση πολύ μεγάλη σημασία έχει να φύγουμε εντελώς από τη σύγκριση και να μπορέσει ο καθένας να εστιάσει τον εαυτό του και να καμαρώσει και τον εαυτό του. Θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε και πάλι συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ θερμά.